Εντός της ημέρας πραγματοποιείται η έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για την έκρηξη βίας στη Μιανμάρ. Την επίγουσα συνεδρία συζήτησαν το Ηνωμένο Βασίλειο και η Σουηδία, καθώς αυξάνονται οι ανησυχίες της διεθνούς κοινότητας για την τύχη των μειονοτικών Ροχίνγκια στην πολιτεία Ραχίν. Η Μιανμάρ καλείται να τερματίσει τη βία που ανάγκασε περισσότερους από 370.000 μουσουλμάνους να φύγουν για τον Μπαγκλαντές. Ας είμαστε ξεκάθαροι, το θέμα δεν είναι να έχουμε άλλη μια συνεδρίαση ανοιχτή και κλεισμένων των θυρών. Είναι το να μπορέσει το Συμβούλιο Ασφαλείας να στείλει ένα μήνυμα ενότητα στην κυβέρνηση της Μιανμάρ ότι πρέπει να μπει ένα τέλος στη συνεχιζόμενη βία. Η κυβέρνηση της Μιανμάρ, η οποία στην πλειοψηφία της είναι βουδιστική, υποστηρίζει ότι οι δυνάμεις ασφαλείας της χώρας αγωνίζονται ενάντια στους τρομοκράτες.